αποδεικτικής ενημερότητας. Το δημόσιο χορηγεί βεβαίωση οφειλής. Μέχρι τώρα το δημόσιο χορηγούσε βεβαίωση οφειλής και ούτως ώστε και γινόταν ένας κύκλος. Για να μπορέσει να εισπράξει αυτά τα χρήματα, η βεβαίωση οφειλής παρέχεται από το δημόσιο για τη μεταβίβαση ακινήτου, ούτως ώστε να μπορεί να κοπεί αυτό το, ο κύκλος, ο φαύλος. Στο άρθρο 29, εδώ εισάγεται, το άρθρο αυτό, την καινοτομία της κάρτας αποδείξεων, η οποία πρόκειται για μία προαιρετική και ανώνυμη μαγνητική κάρτα για την καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομιστούν για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού. Στο άρθρο 30, εδώ το άρθρο αυτό εισάγει νέες τελωνιακές διατάξεις. Νέοι περιορισμοί στη σύσταση καπνοβιομηχανίας ή επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής προϊόντων καπνού. Απαιτείται επιπλέον άδεια από το Υπουργείο Οικονομικών τριετούς διαρκείας, που ανανεώνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, για τη χορήγηση άδειας σύστασης καπνοβιομηχανίας, η οποία απαιτείται κατοχή μηχανικών εγκαταστάσεων ετήσιας παραγωγής δυναμικότητας τουλάχιστον 250.000 επεξεργασμένου καπνού, χιλιογράμμων επεξεργασμένου καπνού. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ ίσως θα μπορούσατε να διευκρινίσετε λίγο τους λόγους που τίθονται οι περιορισμοί σύστασης εταιριών καπνού. Ίσως υπάρχει κάποιος λόγος, δεν είναι πολύ καθαρό μέσα στο άρθρο ούτε στην αιτιολογική έκθεση. Εδώ τελειώσανε τα άρθρα, κυρία Πρόεδρε, του κεφαλαίου 3. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Βρούτσης, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, η συζήτηση για το φορολογικό νομοσχέδιο είναι κατεξοχήν μια οικονομική συζήτηση. Ως εκ τούτου, με την ευκαιρία που βρίσκεται παρόν και ο Υπουργός, και επειδή κατάγομαι από μια περιοχή καθαρά νησιωτική, το νομό Κυκλάδων, θα ήθελα, αν και εφόσον εκείνος το επιθυμεί, εφόσον ολοκληρώσω τη θέση μου για τα άρθρα, να είχα μια απάντηση για ένα συγκεκριμένο ζήτημα που μεταφέρω αυτή τη στιγμή, την αγωνία εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μου, νησιωτών από όλο το Αιγαίο. Τα μη καθορισμένα μέτρα του Μνημονίου, κύριε Υπουργέ, για το 2011 είναι 1,8 δις περίπου ευρώ. Η συζήτηση που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα είναι ότι ανάμεσα σε αυτά τα μέτρα σκοπός είναι να υπάρχει μια διεύρυνση της φορολογικής βάσης με την οποία θα υπάρχει εξίσωση του ΦΠΑ της πυρωτικής Ελλάδος με αυτό των νησιών του Αιγαίου. Θέλω να σας θυμίσω ότι τα νησιά του Αιγαίου έχουν ένα προνομιακό καθεστώς και όχι τυχαία. Ο νομοθέτης, όταν έφερε το μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, το έκανε για δύο λόγους. Πρώτον, για εθνικούς λόγους, και πολύ σωστά το έκανε. Και ο δεύτερος λόγος, το έκανε ακριβώς γιατί τα νησιά έχουν μικρές οικονομίες κλίμακος. Δεν έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχουν οι επιχειρήσεις, που είναι μεγαλύτερος κλίμακος οικονομίας στην υπηρετική Ελλάδα, γιατί έχουν και το κόστος μεταφοράς, που είναι δυσβάσταχτο αυτή την περίοδο, με ένα ΦΠΑ 23%. Και επιπλέον ακούγεται και υπάρχει και μια πολιτική ρητορία από κάποιους, και γράφεται και στα μέσα ενημέρωσης, ότι είναι πιθανόν να γίνει άρση ακόμα και εκείνου του ευνοϊκού μέτρου για τη φορολογία εισοδήματος, το ευνοϊκό καθεστώς που έχουν τα νησιά μέχρι 3.000 κατοίκους. Να σας θυμίσω ποια νησιά είναι αυτά. Είναι η Ανάφη, είναι η Δονούσα, είναι η Θηρασιά, είναι το Κουφονήσι, είναι η Σύφνος, είναι η Σέριφος. Μια σειρά από νησιά του Αιγαίου Πελάγους που πολύ σωστά ο νομοθέτης, για λόγους διατήρησής τους και επιβίωσής τους, κράτησε αυτό το προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα. Υπάρχει μια αγωνία η οποία διακατέχει όλους τους νησιώτες, εάν μέσα κύριε Αμπρούτση, με συγχωρείτε, τώρα εξετάζομαι ένα νομοσχέδιο και τις προτάσεις που έχει φέρει η κυβέρνηση, εάν συμφωνούμε ή όχι. Τώρα βάζετε θέματα άλλα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Και βεβαίως ενδιαφέρουν τα νησιά, αλλά πολύ δεν ωραία. Καταλαβαίνω γιατί έχετε τα βάζετε τώρα εδώ. Σας, κυρία Πρόεδρε, αλλά γιατί πρωταρχήν δεν είναι και ο Υπουργός προετοιμασμένος. Για να, όχι,
Εδώ είναι ο υφυπουργός, ο κ. Κουσελάς, που δεν έχει αρμοδιότητα σε έναν τομέα βεβαίως, αλλά δεν έχει την πλήρη ευθύνη του Υπουργείου, ούτε μπορεί να προκαταλάβει το τι σκέφτεται ή αν σκέφτεται ή δεν ξέρω τι προγραμματίζει το Υπουργείο συνολικά ή η πολιτική ηγεσία ο Υπουργός. Είναι ένα θέμα που μπορείτε να το βάλετε σε κάποια άλλη συνεδρίαση, είτε στην Ολομέλεια είτε με την κοινοβουλευτική διαδικασία, αλλά επ' ευκαιρία του φορολογικού να συζητήσουμε όλα τα θέματα, νομίζω έχετε ότι... Έχετε δίκιο, κυρία Πρόεδρε. Είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζω ποτέ στην κοινοβουλευτική μου δραστηριότητα. Επειδή όμως το συγκεκριμένο ζήτημα είναι φορολογικό και είμαστε σε μια διαδικασία του φορολογικού νομοσχεδίου, απλώς το εντάσσω ως παρατήρηση και ως ζήτημα, αν και εφόσον ο Υπουργός μπορεί να απαντήσει για τα συγκεκριμένα θέματα. Δεύτερον, επειδή έχει πάρει μια διάσταση σήμερα, χθες η Νέα Δημοκρατία έβγαλε και μια ανακοίνωση για το θέμα του ΚΠΟ και το πρόγραμμα TaxisNet και έχουμε όλη την ίδια αγωνία για την άντληση των εσόδων. Εάν υπάρχουν κάποιες διευκρινήσεις σήμερα από τον κύριο Υπουργό γιατί το σύστημα δεν μπόρεσε να παραλάβει τις φορολογικές δηλώσεις, είμαστε εδώ για να ακούσουμε τις απόψεις του. Πάμε τώρα στο κείμενο του νόμου. Θέλω να σας πω ότι με το άρθρο 14 ή μάλλον το άρθρο 14 είναι ο πυρήνας του κεφαλαίου, το οποίο συζητάμε σήμερα στην Επιτροπή μας. Ουσιαστικά αυτό το άρθρο δείχνει τι? Δείχνει την απόλυτη προχειρότητα και την έλλειψη σχεδίου της κυβέρνησης στη χάραξη φορολογικής πολιτικής. Γιατί? Γιατί πολύ απλά θα σας πω το τι συμβαίνει. Ήρθατε με το νόμο 3842 το 2010. Θυμάστε ποιο μήνα? Το Μάρτιο του 2010 νομοθετήσατε κάτω από τον τίτλο «Φορολογική δικαιοσύνη» και φέρατε ένα φορολογικό συντελεστή για τις ανώνυμες εταιρείες, τις μεγάλες επιχειρήσεις, της τάξης του 65%. Πολύ επιβαρυντικό. Σας είχαμε πει από τότε μην το κάνετε αυτό. Εσείς με μία βιασύνη η οποία δεν επιτρέπεται όταν σχεδιάζεις κάτω από κρίση αυτής της μορφής, βάλετε το 65% και σε αυτό το διάστημα, μέχρι σήμερα που κουβεντιάζουμε και μέχρι να βγει το ΦΕΚ, τι έχει συμβεί? Δεκάδες επιχειρήσεις τις αποτρέψατε να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Και δεύτερον, πολλές άλλες, γνωστό, φοροαπέφυγαν. Φοροαπέφυγαν γιατί δεν μπορούσαν να σηκώσουν αυτό το βάρος του 65%. Δίκαια, και κάποιες άλλες τις κλείσατε γιατί δεν έβλεπαν μπροστά τους το διέξοδο. Σήμερα έρχεστε και νομοθετείτε φορολογικό συντελεστή 45%. Εάν θα ρωτούσα με ποιο κριτήριο βάλατε 45% και όχι 40%, είμαι σίγουρος ότι η απάντηση δεν θα έπαιρνα, και αυτό γιατί? Γιατί νομοθετείτε πρόχειρα. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι με το 20% του φορολογικού συντελεστή στα νομικά πρόσωπα συμφωνούμε. Το 45% όμως που διαμορφώνεται στην φορολογία των μερισμάτων μετά την οριστική φορολογία είναι μεγάλος συντελεστής. Τη στιγμή που νομοθετείτε έτσι, δεν βλέπετε τι γίνεται στις όμορες χώρες γύρω από την Ελλάδα. Κοιτάξτε τι γίνεται στις ανταγωνιστικές φορολογικά χώρες που είναι στα βόρεια σύνορά μας και αναγκάζετε τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσφύγουν εκεί και να μετατοπιστούν. Για το άρθρο το οποίο αυξάνεται τη φορολογία από 1,5% σε 2% στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, δεν θα μας βρείτε σύμφωνους. Για δύο λόγους. Πρώτον, εμείς συμφωνούμε στη φορολογία των χρηματιστηριακών συναλλαγών όπως ήταν πριν. Δηλαδή, όπως έχετε νομοθετήσει και δεν έχει εφαρμοστεί, δηλαδή να μπει φόρος 20% στην υπεραξία, στο κέρδος. Το ζήτημα σήμερα της αύξησης από το 1,5% στο 2% είναι αύξηση φορολογίας στο χρηματιστήριο. Τη στιγμή που αυτή τη στιγμή κάτω από αυτή την κρίση πρέπει να κινούμαστε μόνο ανταγωνιστικά. Και την ίδια στιγμή έρχεστε και κάνετε την προβεβαίωση φόρου για την προσφυγή στα φορολογικά δικαστήρια από 25% σε 50%. Εμείς δεν είμαστε σύμφωνοι σε αυτό και σας είπαμε και τους λόγους. Με αυτόν τον τρόπο, την ίδια στιγμή που δημιουργείται και το θεσμό της φορολογικής διαιτησίας, είναι άδικο, γιατί πολλές φορές βλέπουμε το εξής φαινόμενο, την αυθαιρεσία της φορολογικής αρχής, η οποία για λόγους που έχουν αναλυθεί και έχουν ακουστεί εδώ πέρα, δεν υπολογίζει σωστά τις φόρους. Και από εκεί και πέρα, ο επιχειρηματίας ή ο φορολογούμενος αναγκάζεται να πληρώσει το 50% για να προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια. Τον αποτρέπεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτή τη θέση δεν την έχει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Ακούστηκαν και από άλλους συναδέλφους από άλλα κόμματα και την είπαν και οι κοινωνικοί εταίροι. Πρέπει να τους ακούσετε. Και μπαίνω στο θέμα του επαναπατρισμού των κεφαλαίων. Η διάταξη με τον 3842 του 2010 όταν ήρθε, η Νέα Δημοκρατία την στήριξε και είπε προχωρήστε. Σήμερα όμως, κύριε Υπουργέ, πρέπει να δείτε την πραγματικότητα. Η διάταξη απέτυχε
στην εφαρμογή της. Η διάταξη δεν πήγε καλά. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει ανάγκη αυτά τα κεφάλαια. Πρέπει να ξαναμελετήσετε ειδικά τη συγκεκριμένη διάταξη μέχρι να έρθει στην ολομέλεια. Χθες ακούστηκαν απόψεις και από τη ΓΕΣΕΒΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ουσιαστικά κίνητρα για να επαναπατριστούν τα κεφάλαια που, λυπάμαι που θα το πω, εσείς τα διώξατε στο τέλος του 2010, μόλις γίνατε κυβέρνηση, με εκείνες τις αψυχολόγητες δηλώσεις ότι θα φορολογήσετε τα πάντα, ό,τι πετάει, ό,τι περπατάει και ό,τι κολυμπάει. Αναγκάσατε την κοινωνία, τους καταθέτες της τράπεζας, να πάρουν τα κεφάλαιά τους, να τα πάνε στο εξωτερικό και σήμερα βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και οφείλεται και στις δικές σας δράσεις, στις αψυχολόγητες. Τώρα λοιπόν που φέρνετε αυτή τη διάταξη, η οποία η εκτίμησή μας είναι ότι θα είναι δυστυχώς ανενεργός για άλλη μια φορά, γιατί δεν κάνετε τίποτα ουσιαστική αλλαγή, μεταφέρετε και μετατοπίζετε το χρόνο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2011, σας λέμε ότι πάρτε γενναίες αποφάσεις. Ξανακουβεντιάστε εσωτερικά το ζήτημα, υπάρχουν απόψεις, υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν προτάσεις, έτσι ώστε να επαναπατριστούν ουσιαστικά τα κεφάλαια από το εξωτερικό. Η τμηματική καταβολή του ΦΠΑ είναι η σωστή κατεύθυνση. Μας βρίσκει σύμφωνος, προχωρήστε την. Άλλωστε είναι και μια θέση την οποία η Νέα Δημοκρατία διακαώς σας πιέζει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήταν διάταξη νόμων της Νέας Δημοκρατίας που εσείς καταργήσατε. Κάνατε 10 μήνες να την επαναφέρετε, την επαναφέρετε σήμερα, έστω και αργά, είναι καλά, προχωρήστε την. Και κλείνω με ένα τελευταίο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει και με την παρατήρηση που είχα κάνει και στην πρωτομιλία μου στην Επιτροπή επί της Αρχής, στην ομιλία στη συζήτηση επί της Αρχής. Είναι το ζήτημα ότι στη διάταξη του άρθρου 23 φαίνεται μία διάταξη στην οποία δεν κατανοώ τους λόγους για τους οποίους δεν θα πρέπει, παραδείγματος χάρη, κάτω από τον τίτλο «Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις», που υπάρχουν κάτω από τον τίτλο «Πρόσωπα, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», που υποκρύπτονται και εντάσσονται και οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, για τις οποίες τόσο πολλά έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα, να πρέπει να νομοθετήσουμε, να μην είναι διαφανή τα στοιχεία αυτών οι οποίοι καταθέτουν ή δίνουν χρήματα και πόρους στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Χρειάζομαι μία απάντηση. Η περίοδοι και η καιρή που διανύουμε είναι περίεργη, είναι δύσκολη. Η αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος συνεχώς διευρύνεται και πρέπει να νομοθετούμε με σοβαρότητα και να δίνουμε πιστικές απαντήσεις. Δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμο αυτή την περίοδο οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις να εντάσσονται σε μια κατηγορία, σε μια διάταξη βάσει της οποίας δωρές που θα δίνονται προς αυτές να μην αναγράφονται ούτε ποιοι δίνουν τα ποσά και γίνεται αυτό ανεξαρτήτως ποσού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, ο κύριος Καραθανασόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σταθώ σε ορισμένα ζητήματα και όχι στο σύνολο των άρθρων, μια και για να μπορέσω να παρακολουθήσω να τοποθετηθείς όλα τα ζητήματα χρειάζεται πάρα πολλές ώρες. Θα επιμείνω στα βασικά. Στο πρώτο ζήτημα, στο άρθρο 14, πριν κλείσει χρόνο η θριαβευτική διάθεση της κυβέρνησης να φορολογήσει τους πλούσιους, όλο αυτό το οικοδόμημα κατερρύφθη και αποδείχθηκε ότι ήταν ένας πύργος χτισμένος στην άμμο. Και το λέμε αυτό γιατί το βασικό μέτρο το οποίο το 2010 η κυβέρνηση σήκωνε μπροστά ως προσπάθεια για να γίνει πιο δίκαιο το φορολογικό σύστημα ήταν η φορολογία των διανεμόμενων κερδών. Σήμερα με το άρθρο 14 έρχεται να πάρει πίσω πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος όλη αυτή τον κουρνιαχτό τον οποίο είχε σηκώσει και να φέρει τα πράγματα ουσιαστικά στην τάξη ότι